Εντάξει, ακολουθώ την ομάδα από μικρή ηλικία λόγω του πατέρα μου από 7 χρονών και κάποια στιγμή μετά τα 18 ξεκίνησα και τις εκδρομές. Στην Κρήτη έχω έρθει τουλάχιστον 30 φορές τα τελευταία 10 χρόνια, όποτε παίζουμε. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά ήρθα εδώ. Πολύ φιλόξενοι, όπως ήδη είχα ακούσει για τον Ατσαλένιο ότι είναι κύριοι στη φιλοξενία τους, όπως και οι προηγούμενες ομάδες. Γνώριζες ότι και εδώ η ομάδα είναι με μικρασιατικές ρίζες και έχει και δικό της βιβλίο. Βέβαια, γνωρίζω για την ιστορία τους. Είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1950-51 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως μίλησα στην κερκίδα με αρκετούς ανθρώπους, όλοι μικρασιάτες στην καταγωγή, όλοι κοινές ρίζες, όπως οι προπαπούδες μου. Θες να δεις τον Απόλλωνα βεβαίως ξανά στην μεγάλη κατηγορία, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του Απόλλωνα επιβάλλει να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, στην Α' Εθνική όπως λέγαμε, πριν τα Super League. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν πέφτεις κατηγορία, προχωράς παρακάτω. Πρέπει σιγά σιγά, αρχικά για φέτος να σωθεί η ομάδα και στην πορεία της να μπορέσει να ανακάμψει, να ανέβει τις κατηγορίες, να επανέλθει στη φυσική της θέση. Και κάτι τελευταίο, θέλω να μου πεις πώς τα κατάφερνες ακόμα και με κορονοϊό και με καραντίνα να σπάς τα μπλόκα και να πηγαίνεις να βλέπεις τον Απόλλωνα παντού. Τη χρονιά του COVID είχε μπλόκα στην Εθνική Οδό, απαγορεύονταν να αλλάζουμε νομούς. Και η αλήθεια είναι, παράνομο βέβαια, αλλά okay, επειδή δεν είχα τρόπο να δω την ομάδα, ήμασταν Α' Εθνική, τύπωνα πλαστάκι ιδιόχαρτα. Έβαζα ένα όνομα ότι είναι θεωρητικά ο παππούς μου, που παίζαμε τούμπα. Κυδεύω τον παππού μου στην τούμπα. Που παίζουμε Αγρίνιο. Κυδεύω τον παππού μου στο Αγρίνιο. Και με αυτόν τον τρόπο περνούσα όλα τα μπλόκα για να μπορέσω να πάω να δω την ομάδα. Στην επιστροφή με το χαρτί της εφορίας ότι μένω Αθήνα, επέστρεφα.